Θέλουμε, λέει, την άποψη του Θήμιου και του Αποστόλη, το δικό σου με κεφαλαίο, για την απόφαση να δώσει υπηκότητα η κυβέρνηση στους μετανάστες που βοήθησαν στο μάτι. Πάρα πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε, δεν κατάλαβα. Ναι, μόνο που εγώ έδωσε... θα με παίρνει να αφαιρέσει και από κάποιους άλλους. Δηλαδή αυτό που πήγανε και κάνανε πλιάτσικο, ενώ οι μετανάστες βοηθούσαν στο μάτι. Αυτή είναι εξαυγήτες, είναι χρήσιμη σε αυτή τη φάση στην κυβέρνηση. Σε αυτή, ναι, εντάξει, τους βολεύει αλήθεια. Δώσανε την υπηκότητα, τιμητικά θα δοθεί, με τελετές και τα υπόλοιπα. Δηλαδή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι μια διαδικασία. Σε δύο Αιγύπτιους και έναν Αλβανό. Αλλά νομίζω ήταν και άλλοι που βοήθησαν. Δεν ήταν μόνο δύο Αιγύπτιοι. Ήταν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι ειδικά. Πήγαν όλοι εκείνοι και έσωσαν, εντάξει, πραγματικά ζωές. Έσωσαν πραγματικά ζωές. Ναι, δεν ξέρω ποια κριτήρια τώρα τι έγινε εκεί. Okay. Έχει, αισθάνεται μια απειλή αυτή που το γράφει, η λιγότερο Ελληνίδα. Ότι okay, τι, ναι, τη ζουφάνε τον αέρα οι ξένοι. Το ελληνικό οξυγόνο που είναι μόνο ελληνικό. Την άποψή σα. Η άποψη αν τη ζητά. Άνθρωπο σώζει άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο που έσωσε άνθρωπο. Ό,τι και αν είναι άνθρωπο που σώθηκε, ό,τι και αν είναι άνθρωπο που έσωσε. Ανθρωπιά, αυτό να επιβραβεύεται. Άλλωστε ζουν και 20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Πια έχουν ενταχθεί κανονικά. Καλά, και ένας 30. Ναι. Ήταν ένα χρόνο. Και ένα, θέλω να πω ότι ένας λόγος παραπάνω, ότι πλέον